ανακαίνιση της νέας Ορεστιάδας. Και ως ελάχιστο φόρο υγιής στους πρόσφυγες υπογόνους μας, η παρέλαση της εθνικής γιορτής είναι αφιερωμένη στη νέα πόλη, στα γενέθλιά της. Να λοιπόν η σημαία, αυτή που ήταν κρεμασμένη στο ναό των Αγίων Θεοδόρων του Καραγά της Αδριανούπολης. Και τη φέραν μαζί τους και το χώμα από την Αδριανούπολη και από το Κάραγα. Κάθε επισημότητα πραγματοποιήθηκε η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου στην Ορεστιάδα. Ο ηλιόλουστος καιρός ήταν σύμμαχος για μικρούς και μεγάλους, προκειμένου να βγουν στους δρόμους και να παρακολουθήσουν όσους με υπερηφάνεια συμμετείχαν στην παρέλαση και διατράνωσαν το μήνυμα της ελληνικής απελευθέρωσης. Ήταν μεγάλη τιμή και χαρά για μένα να εκπροσωπήσω σήμερα το Ελληνικό Κοινοβούλιο στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, εδώ στην Ορεστιάδα. Γιατί η Ορεστιάδα γιορτάζει φέτος και τα 100 χρόνια από την ίδρυσή της. Είναι ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη αυτήν, η οποία χτίστηκε από τους πρώτους Ορεστιαδίτες μέσα από πόνο και δάκρυα, αλλά σήμερα έχει καταφέρει να είναι μια πόλη με προοπτική, μια πόλη που δημιουργεί, μια πόλη που έχει μέλλον. Χρόνια πολλά σε όλους. Με μεγαλοπρέπεια σήμερα τιμήσαμε τόσο τους ήρωες του 1821 όσο και τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης μας. Σε μια μεγαλειώδη παρέλαση, νομίζω η μεγαλύτερη των τελευταίων δεκαετιών, τα νιάτα μας, οι μαθητές μας, ο στρατός μας, οι εκπρόσωποι των συλλόγων, τα σώματα ασφαλείας, η πυροσβεστική μας, τα παλιά στρατιωτικά οχήματα που μας διέθεσε ο κύριος Αντωνιάδης Γιώργος, όλα αυτά έδωσαν μια άλλη νότα στη φετινή παρέλαση. Είμαστε εδώ στο ακριτικό Εύρο, στην ακριτική Ορεστιάδα, για να περνάμε πάντα ένα δυνατό μήνυμα. Οι ακρίτες ξέρουν να φυλάσσουν τα σύνορα και είναι πάντα στη διάθεση της πατρίδας, αν ευχόμαστε να μην χρειαστεί. Χρόνια πολλά Ελλάδα, χρόνια πολλά Ορεστιάδα. Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στη μαθητιώσα νεολαία. Πολλά συγχαρητήρια στους ένστολους, στο στρατό μας και ιδιαίτερα στους εθνοφύλακες. 200 χρόνια από την απελευθέρωση, 100 χρόνια από την νέα πόλη της Ορεστιάδος, από την ίδρυσή της. Ένα είναι το σύνθημα. Μάχου, υπερπίστεως και πατρίδος. Χρόνια πολλά στους Έλληνες. Συγχαρητήρια σε όλους που έχουν παρελάσει. Χρόνια πολλά στην Ορεστιάδα που συμπληρώνει τα 100 χρόνια. Χρόνια πολλά σε όλη την Ελλάδα. Μαθητές, πολιτιστικοί, σύλλογοι και στρατιωτικοί έδωσαν το παρόν και στο διδημότυχο.
αποτείοντας φόρο τιμής στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 που θυσίασαν τη ζωή τους για την υπεράσπιση της πατρίδας, της ελευθερίας και της Ορθοδοξίας. Κυριοκρονίστε τους μελλοντικούς προαγμιστές της στήρισης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, διακατεχόμενοι από υψηλό αίσθημα προσφοράς, ευθύνης και προστασίας του πολίτη. Χρόνια πολλά, Έλληνες και Ελληνίδες! Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Ζήτω οι ένοπλες δυνάμεις! Ζήτω 25η Μαρτίου! Ζήτω το έθνος! Χρόνια πολλά, Ελλάδα! Χρόνια πολλά στους Έλληνες, χρόνια πολλά στον Εύρο, ο Ευαγγελισμός του Θεοτόκου και σαν σήμερα πριν 202 έτη, 1821, υπήρχε η απελευθέρωση του έθνους. Μια κούφτα Ελλήνων ηρώων, ο Λοκοτρώνης, Αθανάσιος Ζιάκος, Μπουλίνα και πολλοί άλλοι, το πιστέψαν και σαν λιοντάρια ελευθερώσα το έθνος. 202 χρόνια μετά, εδώ και αρκετά χρόνια, ο λαός μαστίζεται στο βωμό του ονόματος της δημοκρατίας από πολλά δεινά. Οικονομική κρίση, πείνα, μείωση του πληθυσμού. Οι Έλληνες πλέον φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Οι επόμενες εκλογές έρχονται. Είναι η μητέρα των μαχών. Παρακαλώ πολύ τους Έλληνες πολίτες να θυμούνται πως η δύναμη, η μαχητικότητά τους και τα όπλα τους τώρα δεν είναι το σπαθί και το γαϊταγάνι όπως το 1821, είναι η ψήφος τους.